Φίλες και φίλοι, μία ακόμα εκπομπή του 902.gr σχετικά με θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, όπως είναι αυτά με τον κορονοϊό, τι εξελίξεις έχουμε, τι είναι αυτό που διεκδικούν οι υγειονομικοί, τι είναι αυτό που, και μάλιστα που δεν αφορά μόνο τους υγειονομικούς, αλλά όλο το λαό, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, τι γίνεται μέσα στους χώρους δουλειάς, ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις, ποια είναι τα αιτήματα που πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο. Θα συζητήσουμε για τα θέματα αυτά με τον Νίκο Χονδρόπουλο, είναι γιατρός στο νοσοκομείο Σωτηρία. Καλώς σας απόγευμα. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, έτσι επειδή υπήρχε και η απεργία η τελευταία και μάλιστα συνέπεσε με το διάγγελμα που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα ήθελα ένα σχόλιο, διότι ακούσαμε και νέες εξαγγελίες ότι εντάξει, υπάρχουν προβλήματα, το παραδεχόμαστε, μπορεί να υπάρχουν και καθυστερήσεις και ολιγορίες και μια σειρά ζητήματα, άλλωστε μην ξεχνάμε λέει και τι παραλάβαμε σε σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά για παράδειγμα και στο νοσοκομείο που εργάζεστε, 50 νέες κλίνες ΜΕΘ άμεσα, άλλες που θα γίνουν από δωρεά του ιδρυμάτων κτλ. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια και σε σχέση με το προσωπικό και σε σχέση με τις υποδομές να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα. Τι λέτε εσείς κύριε Χονδρόπουλε? Καταρχάς ο Πρωθυπουργός χθες το βασικό δίλημα που έθεσε ήταν η ατομική ευθύνη ή η καραντίνα. Αν γίνει καραντίνα, πλήττει την οικονομία, άρα όχι καραντίνα, άρα ατομική ευθύνη. Κατά τα άλλα, λοιπόν, την ουσία που λέγεται ισχυρή χρηματοδότηση και ενίσχυση του συστήματος υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτές, τα έκανε, ας το πούμε, γαργάρα, δεν τα ανέφερε πουθενά στο διάγγελμά του και συνέχισε επί της ουσίας, να το πούμε και καθαρά, αυτό το επικοινωνιακό κατασκεύασμα της κυβέρνησης περί ετοιμότητας και περί σοβαρών μέτρων και αναγέννηση του ΕΣΥ, η οποία σε τίποτα δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Μπορούμε να πάρουμε μονάχα το παράδειγμα του Σωτηρίας συγκεκριμένα που εργάζομαι, για να δούμε πόσο ψέμα είναι αυτό και πόσο αποτυπώνει την πραγματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής. Για να δούμε το εξής πολύ απλό πράγμα. Αυτή τη στιγμή, καθώς το δεύτερο κύμα αναπτύσσεται, έχουν κλείσει 5 κλινικές, οι οποίες καλύπτουν πνευμονολογικά περιστατικά και έχουν μετατραπεί σε κλινικές COVID. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς οι οποίοι νοσούν από προβλήματα πέρα από τις νόσους του κορονοϊού δεν μπορούν να νοσηλευτούν, δεν καλύπτονται από εφημερία από το νοσοκομείο. Ή ότι οι γιατροί οι οποίοι εφημερεύουν 5, 6, 7, 8, 9 φορές το μήνα θα κληθούν να κάνουν κι άλλες, να καλύψουν και τα δύο είδη περιστατικών, να κάνουν μισή δουλειά με κίνδυνο έκθεση και για τους ίδιους και για τους ασθενείς. Τέλος πάντων, μια κατάσταση καταλαβαίνετε η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και για τους ίδιους και για τους ασθενείς. Ταυτόχρονα, οι κλίνες με τις οποίες υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός ότι έχουν αναπτυχθεί στο Σωτηρία, μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι πρώτον, προσμετράνε κλίνες οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται, δεν αφορούν μονάδες εντατικής θεραπείας για τον κορονοϊό και νέα κρεβάτια, αλλά τμήματα της μονάδας του χειρουργείου, της μονάδας των εμφραγμάτων και μια σειρά από άλλα τμήματα τα οποία αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν άλλα προβλήματα και οι οποίες λένε ότι είναι σε ετοιμότητα να χρησιμοποιηθούν για τον COVID, ενώ ταυτόχρονα χτίζεται από τις περίφημες αυτές δωρεές ένα κοντέινερ, το οποίο έχει γίνει με δωρεά ιδρυμάτων. Φυσικά εφοπλιστών βιομηχάνων οι οποίοι κάνουν και τη δουλειά του μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έχουν δωριστεί και κάποιοι αναπνευστήρες. Αυτό που έχουμε να απαντήσουμε όμως είναι ότι δεν βλέπουμε πουθενά τους γιατρούς, το έμπειρο οργανωμένο προσωπικό, το οποίο θα στελεχώσει αυτές τις μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες δεν είναι αναγκαίες σήμερα μονάχα λόγω του κορονοϊού. Ήταν αναγκαίες πολύ πριν τον κορονοϊό και σήμερα θα έρθουν όπως για να κάνουν το επικοινωνιακό του κατασκεύασμα, να μπαλώσουν την τρύπα. Αυτή η πολιτική λοιπόν της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης και της εμπορευματοποίησης δεν κρύβεται. Το τι βιώνουμε εμείς στην καθημερινότητα της εργασίας μας από αυτήν δεν μπορεί να κρυφτεί, όσο και να προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να αναστρέψει τη συζήτηση. Και μπορεί κάποιος με μια ματιά να τη δει μέσα από κάθε νοσοκομείο, μέσα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Ακούσαμε και για επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή προωθημένα αιτήματα που βλέπουμε ότι σε ένα βαθμό. Ναι, είπε εδώ με τις ιδιωτικές κλινικές να κάνουμε μια σύμπραξη, να προχωρήσουμε κτλ. Αιτήματα που τα διεκδικείτε. Είναι αυτά που διεκδικείτε εσείς, για να το καταλάβουμε λίγο πώς ακριβώς έχει το θέμα, για να καταλάβουμε και τι ακούμε. Ναι. Καταρχάς, επίτευξη του ιδιωτικού τομέα, όπως το βάζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των γιατρών, σημαίνει ότι το ίδιο το κράτος δεσμεύει, είτε λέγεται μηχανήματα για υλοποίηση τεστ,
είτε λέγεται κλίνες, είτε λέγεται κρεβάτια μονάδας αντιδικής θεραπείας από τον ιδιωτικό τομέα και τα εντάσσει σε κεντρικό σχέδιο για την κάλυψη των άμεσων αναγκών τώρα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση που προτείνουμε με αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και 6 μήνες σε σχέση με την ιδιωτική υγεία, η οποία αποδεικνύει κάθε μέρα ότι όχι απλά, όπως λέγανε, θα ανταγωνίζεται και θα βελτιώνει το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά παρασιτεί πάνω στο πτώμα του επί της ουσίας, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι ο ιδιωτικός τομέας κερδοφορεί ασύστολα από την υλοποίηση των τεστ, μιας και τα κέντρα έχουν πουκώσει. Ήδη έχουμε δει που συνέβη το γεγονός στις αρχές του Σεπτέμβρη με την διακοπή λειτουργίας του ΙΔΕΑ και του ΕΚΕΑ, των δύο βασικών κέντρων που υλοποιούν για τα νοσοκομεία και για τα χειρουργία τα τεστ, που κατευθείαν η κυβέρνηση είχε έτοιμα τα ιδιωτικά κέντρα εκείνα τα οποία αδρά θα χρηματοδοτούνταν. Και ακριβώς αυτή η πρόταση που κάνει αυτή τη στιγμή είναι συμφωνία με ιδιώτες της υγείας, οι οποίοι με το αζημίωτο θα έρθουν να προσφέρουν κάποιες από τις κλίνες τους, όπως είχε γίνει και στην αρχή της πανδημίας, το Μάρτιο, που υπήρχαν ιδιωτικά κέντρα αιμοκάθαρσης που τους είχαν δώσει τα διπλά χρήματα για να ελεγχθούν τις αιμοκαθάρσεις του δημοσίου, όπως υπήρχαν ιδιωτικές κλινικές οι οποίες για να υπάρχουν σε ετοιμότητα κλίνες δέχονταν το διπλό νοσήλιο από το κράτος για να μπορούν να λειτουργούν. Αυτή είναι η σχέση του κράτους αυτού και της κυβέρνησης με τους ιδιώτες, οι οποίοι ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή, από την απώλεια των κλινών του δημοσίου, αξιοποιούν τη δυνατότητα που τους δίνεται ακόμη περισσότερο για να παίρνουν πελατεία. Και ο λαός αναγκάζεται να φεύγει από τα νοσοκομεία που, αν ήταν μία φορά υπερφορτωμένα πριν, είτε λέγεται για λύσεις χειρουργείου είτε για τακτικά ιατρία, μέσα στο χειμώνα που έρχεται θα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα και θα έρθουν να τα αξιοποιήσουν οι ίδιοι ακόμη περισσότερα. Άρα όλα αυτά περί επίταξης είναι ξεκάθαρη διαστρέβλωση πραγματικότητας. Ναι. Ας ξεπεράσουμε τους σκοπέλους. Βέβαια, τους σκοπέλους το ακούσαμε χθες στις απαντήσεις που πήρατε από τη συναντήση εκεί με τον γραμματέα του Υπουργείου για οικονομικούς σκοπέλους. Που εύκολα δεν μπορούν να ξεπεραστούν και νομικούς σκοπέλους για να υλοποιηθούν τα αιτήματά σας. Αλλά ας ξεπεράσουμε, λέει, αυτούς τους σκοπέλους. Ας δούμε, λέει, τώρα, παιδιά, εντάξει, ας μην κολλάμε, μην έχουμε αγγελώσει το παρελθόντος. Ας μπουν και οι ιδιώτες, ας βοηθήσουν όλοι να πέσουμε πάνω τώρα, να δω λυτή και δεμένη να αντιμετωπιστεί το θέμα. Και μετά έχουμε χρόνο να ασκήσουμε κριτική και στην κυβέρνηση και στον υπουργό και στο ΕΝΑ και στους ιδιώτες και από εδώ και από. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, τώρα είναι, ας γίνει όπως γίνει, να μπορέσουμε να περάσουμε τον κάβο. Τι λέτε εσείς? Καταρχάς, έχουμε να πούμε τα εξής. Πρώτον, να βάλουμε όλη πλάτη, δηλαδή, με λίγα. Είναι ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε η κυβέρνηση το Μάρτιο. Mm-hmm. Εμείς ούτε τότε δεν τα αποδεχόμασταν. Γιατί δεν τα αποδεχόμασταν? Γιατί το ενδεχόμενο μιας πανδημίας, η οποία αυτή τη στιγμή και οι ίδιοι οι διεθνείς όμιλοι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζουν ότι μπορεί να μην φύγει άμεσα από τη ζωή του ελληνικού λαού και όλων των λαών, τέλος πάντων, της Ιφιλίου. Έτσι. Είναι παραδείγματα που αναδεικνύουν ότι η ύπαρξη ενός ισχυρά στελεχωμένου συστήματος υγείας στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών και όχι των καπιταλιστών όπως είναι σήμερα, είναι μια ανάγκη μόνιμη. Και άρα η πανδημία του κορονοϊού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια έκτακτη κατάσταση, αλλά ακριβώς ως άλλη μια εκδήλωση της ανάγκης που υπάρχει για ένα σύστημα υγείας που να καλύπτει τις ανάγκες. Αυτή η πραγματικότητα εμείς τη θέταμε μέσα από τις διεκδικήσεις μας και τους αγώνες μας την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης την προηγούμενη δεκαετία, τη θέταμε πολύ πριν ξεκινήσει η πανδημία και λέγαμε ότι η πανδημία ήρθε να αναδείξει ότι τώρα πρέπει άμεσα να στελεχωθούν τμήματα τα οποία μόνο με μόνιμο προσωπικό και γενναία χρηματοδότηση μπορούν να λειτουργήσουν. Το να έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση 6 μήνες μετά και να λέει ότι τώρα είναι μια έκτακτη κατάσταση να την αντιμετωπίσουμε, δεν πατάει ούτε στην προηγούμενη πραγματικότητα, ούτε στην πραγματικότητα που θα διαμορφωθεί τώρα. Και εμείς έχουμε να τους απαντήσουμε ότι οι σκόπελοι στους οποίους αναφέρεται φαίνεται να μην υπάρχουν όταν πρόκειται για fast track διαδικασίες για αντιλαϊκά μέτρα, όταν πρόκειται να περνάει μέτρα για να τσακίζει εργατικά δικαιώματα για να επιστρέφουν στον 19ο αιώνα. Αυτή τη δυνατότητα φαίνεται ότι η κυβέρνηση ξέρει να την αξιοποιεί, όταν είναι να δώσει χρηματοδότηση από τα πακέτα που πήρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε βιομηχανούς, υποπλιστές και τραπεζίτες, αλλά όταν είναι για να προσλάβει εργαζόμενους γιατρούς, νοσηλευτές, λοιπόν προσωπικό ή για να μονιμοποιήσει όλους εκείνους που τόσα χρόνια με κίνδυνο αυτή τη στιγμή της ζωής τους δουλεύουν με ελαστικές εργασιακές σχέσεις και τους λέει ότι δεν είναι ικανοί να μονιμοποιηθούν στα δημόσια νοσοκομεία, τότε εμφανίζονται οι σκόπελοι. Είναι μια ταξική πολιτική την οποία προσπαθεί πίσω από τεχνάσματα να την κρύψει. Mm-hmm. Τι είναι αυτό τώρα που πρέπει ο κόσμος να φέρει στο επίκεντρο, δηλαδή αυτά που διεκδικείτε, ο αγώνας που κάνετε και εσείς οι υγειονομικοί, αυτό που είπατε και χθες στη συνειδητοποίησή σας, ότι είναι αγώνας όλου του λαού, δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο στενά τους υγειονομικούς. Τι είναι αυτό που πρέπει πραγματικά εδώ να φέρει ο άλλος στη σκέψη του, στον προβληματισμό του και στη δράση του, δηλαδή μαζί με τους υγειονομικούς και γενικότερα το εργατικό λαϊκό κίνημα, κατά τη γνώμη σας, κύριε Χοντρόπουλε? Τι είναι αυτό που πρέπει να διεκδικηθεί άμεσα? Εμείς λέμε ότι άμεσα αυτή τη στιγμή μπορούν να συμβούν τα εξής. Πρώτον,
έχει προκηρυχθεί το Μάρτιο μία προκήρυξη 930 θέσεων, η οποία αφορά σε μεγάλο βαθμό ειδικότες πρώτης γραμμής για την κατάσταση τη σημερινή και η οποία είχε 930 που κρίθηκαν για να προκληθούν και άλλους τόσους και πολλούς ακόμη οι οποίοι αιτήθηκαν για τις θέσεις αυτές και οι οποίοι θεωρούμε με τη δική μας θέση ότι είναι ικανότατοι για να εργαστούν, γιατί όλοι τους φυσικά αιτούμενοι είχαν ενταχθεί σε προγράμματα επικουρικά τα προηγούμενα χρόνια, δούλευαν με ελαστικές εργασιακές σχέσεις και έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους. Εμείς λέμε από το Μάρτιο αυτές οι 930 θέσεις, όσοι αιτήθηκαν για αυτές τώρα άμεσα να προσληφθούν. Ένα. Δεύτερον, ζητάμε τώρα άμεσα όσοι εργαζόμενοι δουλεύουν με ελαστικές εργασιακές σχέσεις στα δημόσια νοσοκομεία, χωρίς όρους και προϋποθέσεις να μονιμοποιηθούν, ακριβώς γιατί όχι απλά καλύπτουν πάγιες ανάγκες, είναι απόλυτα αναγκαία και έχουν αποδείξει ότι είναι άνθρωποι ικανοί να δουλέψουν και να καλύψουν τις ανάγκες. Θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι οι διεκδικήσεις μας αυτή τη στιγμή στο δημόσιο σύστημα υγείας, αυτές είναι δύο βασικές αιχμές που βάζουμε εμείς, έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νέα προκήρυξη δημόσιων θέσεων που βγήκε τις προηγούμενες μέρες. Ακριβώς την ίδια θέση με την προηγούμενη έχουμε και τώρα, ότι πρέπει άμεσα αυτή να ελοπιθεί και φυσικά να καλυφθούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα όλες εκείνες οι οργανικές θέσεις που υπάρχουν και ενές στα νοσοκομεία, που βέβαια και αυτά τα οργανογράμματα που υπάρχουν είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες. Αυτά είναι ως άμεσες αιχμές. Αυτό που βάζουμε εμείς είναι ότι ακριβώς η ίδια πολιτική που υλοποιείται στο σύστημα υγείας και που θέλει να το μετατρέψει σε εμπόρευμα είναι η ίδια που αγγίζει όλο το λαό. Ακριβώς άρα, με τα ίδια όπλα δίπλα, οι ίδιοι εργαζόμενοι που παλεύουν για να μην δεχτούν τα δικαιώματα του και να μην δίνουν στους γιατρούς. Άρα, εμείς θα κλιμακώσουμε με τα στρατιώτες και κινητοποιήσεις, παίρνοντας δύναμη από τη θεσμική μας κινητοποίηση όσο το δυνατόν πιο μαχητικά. Και γι' αυτό θέλω να την ίδια υπόθεση του ίδιου του λαού, παλεύοντας άμεσα να διοικηθούν αυτές οι αιχμές ως αφετηρία για ακόμα μεγαλύτερες και ριζικότερες φυσικά ρίσκα, όπως είναι αναγκαία σήμερα. Μάλιστα. Ξέρετε, και θα είναι με αυτό να κλείσω. Λένε ότι αν ας πούμε κριτική, αν έτσι μηδενίζουμε την προσπάθεια που γίνεται από τους ειδικούς, από την κυβέρνηση και τα λοιπά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, χωρίς να το θέλουμε συμβάλλουμε και ρίχνουμε νερό στο μήλο της αμφισβήτησης του κόσμου γύρω από τις προσπάθειες και το τι πρέπει να γίνει για την αντιμετώπιση του κόσμου. Καλό είναι να χαμηλώνει γενικότερα η κριτική, οι φωνές, οι αντιδράσεις. Καλό είναι τώρα να είναι η ώρα της ευθύνης, της συστράτευσης. Καμιά φορά λέει, όταν ασκούμε κριτική, μετά δεν γίνεται πιστευτός και ο επιστήμονας από τον πλατή κόσμο όταν πάει να πει κάτι, ότι πρέπει να τα μέτρα εδώ να πειθαρχήσουμε κτλ. Ξέρετε, χρησιμοποιούν και, τέτοια επιχειρήματα. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο, γιατί στο τέλος ο κόσμος δεν θα ξέρει τι να πρωτοπιστέψει. Ακούει από εδώ, ακούει από εκεί και τα λοιπά. Τι λέτε? Καταρχάς, φαινόμενα αμφισβήτησης και πραγματικά, ας το πούμε, παρασυντικών αντιλήψεων είναι αντιλήψεις που από τους σημερινούς κυβερνώντες και προηγούμενους έχουν θραφεί ιδεολογικά και είναι η ίδια ουσιαστικά ιδεολογία την οποία χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και δεκαετίες. Αυτή είναι η μία παράμετρος. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή ακριβώς η λογική θρέφεται όσο αυτή τη στιγμή το σύστημα μένει υποστελεχωμένο και η κυβέρνηση καλλιεργεί τη λογική της ατομικής ευθύνης. Όταν υπάρχει η λογική της ατομικής ευθύνης, όταν υπάρχει η λογική ότι η αλήθεια δεν είναι αντικειμενική, αλλά είναι υποκειμενική, τότε ο καθένας δικαιούται να εκφράζει τη δική του γνώμη πάνω στα ζητήματα. Όσο η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα τέτοια, τα οποία να αποδεικνύουν τη σοβαρότητα της κατάστασης μέσα από τα σοβαρά μέτρα πρόληψης, με ενίσχυση του συστήματος υγείας, με μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, με αύξηση των υποδομών των μέσων μαζικής μεταφοράς, οι ίδιοι ειδικοί να πούμε επίσης ότι παραδέχτηκαν πως η βασική διασπορά αυτή τη στιγμή γίνεται σε μέσα μαζικής μεταφοράς και σε ιδιωτικούς χώρους εργασίας. Όταν η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν παίρνει μέτρα για ενίσχυση των εργαζομένων, οι οποίοι κατά πλειοψηφία τα πολύ φτωχά λαϊκά στρώματα είναι αυτά που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αυτά είναι που βιώνουν την εκμετάλλευση στους χώρους δουλειάς που δεν παίρνονται μέτρα. Όταν δεν παίρνονται λοιπόν μέτρα από τους κυβερνώντες εκεί και καλείται ο άλλος να εφαρμόσει την ατομική του ευθύνη για την υπόθεση. Πώς να μην θραφούν τέτοιου είδους αντιδραστικές λογικές? Αυτή η προσέγγιση είναι που ρίχνει νερό στο μήλο και μόνο η μαχητική διεκδίκηση από τους επιστήμονες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μπορεί να είναι απόδειξη για τη σοβαρότητα της κατάστασης και γι' αυτό δεν θα σταματήσουμε ούτε δευτερόλεπτα να παλεύουμε και για τις διεκδικήσεις μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς.